Μία υπόσχεση που έδωσε προεκλογικά ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης υλοποιεί τώρα παρά την αντικσότητα των συνθήκων. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πρόταση για την ανάπλαση της πλατείας Αγίου Βασιλείου. Στόχος, η εικόνα της κεντρικής πλατείας να αλλάξει ριζικά και να αναδειχθεί και ο Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Βασιλείου. Όμως είναι πολύ σημαντικό γιατί, πρώτον, είναι αυτό που είπατε, είχαμε δεσμευτεί ότι εμείς θα φτιάξουμε την πλατεία, την κεντρική μας πλατεία, να την ονομάζουμε έτσι. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας καλόπιστος συμπολίτης μας ή επισκέπτης μας που η εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή η πλατεία η κεντρική μας τον ικανοποιεί. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η εικόνα αυτή που έχει σήμερα η πλατεία θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Μια πλατεία που όπως είπαμε είναι η κεντρική πλατεία και η παλαιότερη πλατεία της πόλης μας και πάνω στην οποία βρίσκεται ένα εξαιρετικό μνημείο, νομίζω και από αρχιτεκτονικής πλευράς από τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής μας, που είναι ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Βασιλείου. Αδύρυτη ανάγκη χαρακτήρισε το έργο ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Αντιδράσεις σημειώθηκαν από την πλευρά των αντιπολιτευομένων δημοτικών παρατάξεων σχετικά με τη διαδικασία για την ανάπλαση της πλατείας του Αγίου Βασιλείου. Ιδιαίτερα από την μείζωνα μειοψηφία, από τον κύριο Σμηνιώτη, υπάρχει μια αντίδραση που εγώ δεν την κατανοώ, πραγματικά δεν την κατανοώ. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο κύριος Μουνιώτης, όταν ήταν δήμαρχος, προσπάθησε δύο φορές να υποβάλει την πρόταση για την ανάπλαση της πλατείας Αγίου Βασιλείου, η οποία απορρίφθηκαν τότε οι προτάσεις. Εν πάση περιπτώσει, έδειχνε ότι ήθελε να γίνει η πλατεία. Αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι δεν θέλει, με την αντίδραση που δίνει, δεν θέλει να υλοποιηθεί, να προχωρήσει αυτό το έργο και πραγματικά αυτό δεν το κατανοώ. Το συντριβάνι, οι κεντρικοί δρόμοι γύρω από την πλατεία και ο φωτισμός των δρόμων είναι ορισμένα από τα έργα που αναμένεται να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα και η μορφή του κέντρου της Τρίπολης να αλλάξει ριζικά.